Κανένα δεν περίμενα. Φαντάστηκα. Εγώ όμως είμαι εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω. Εσύ μπορεί όχι, αλλά ξέρεις, εγώ πρέπει σε λίγο να γυρίσω στο σπίτι. Κάτσε λίγο ακόμα. Άφησε με. Κούρα! Άφησε με λίγο. Θες να μάθεις τι έγινε στο ζωολογικό κήπο. Ξέρει. Για μια στιγμή, για μια στιγμή έφτιαξα το δικό μου ζωολογικό κήπο. Ήταν τα κατάκια που σε ψήφιζαν και οι γατούλες ετοιμάζανε το βραδινό. Πολύ αστείο, Πίτερ. Πραγματικά πάρα πολύ αστείο. Θες τώρα να μάθεις τι έγινε στο ζωολογικό κήπο ή όχι. Α, ναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, πες μου τώρα, επιτέλου, τι έγινε στο ζωολογικό κήπο. Πες μου, τι έγινε στο ζωολογικό κήπο. Σε καλό μου, τι με έπιες. Σ' ακούω. Πρώτα όμως πρέπει να σου πω γιατί πήγα. Πήγα για να μάθω περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν οι άνθρωποι με τα ζώα, τα ζώα με τους ανθρώπους, αλλά και μεταξύ τους. Αλλά δεν ήταν το καταλληλότερο μέρος, γιατί υπάρχουν παντού κάγκελα. Κάγκελα για να τους κρατώ σε απόσταση όλους. Τους ανθρώπους από τα ζώα μεταξύ τους, αλλά κυρίως το πρώτο. Αλλά έτσι είναι η ζωολογική κήπη. Κάνε πιο γι' αυτό. Συγγνώμη, σε στρίμωξα. Και είναι μεσημέρι, έχει κόσμο πολύ. Κυρίως παιδιά. Και είμαι κι εγώ εκεί. Κάνε πιο γι' καλά, δεν είναι. Και είναι μεσημέρι, έχει μπόχα από τα ζώα. Και είμαι κι εγώ εκεί. Και οι μπαλονάδες είναι εκεί. Οι παγωτατζίδες είναι εκεί, οι φώκες γαβγίζουν και τα πουλιά ουρλιάζουν. Κάνε πιο γι'! Έλα τώρα, σε παρακαλώ, τι το θέλεις τόσο! Είναι η ώρα που ταΐσουν τα λιοντάρια. Και μπαίνει ένας φύλακας μέσα στο κλουβί των λιονταριών να ταΐσει ένα λιοντάρι. Κάνε πιο γι'! Για σταμάτα, σε παρακαλώ! Δεν θέλω να πω άλλο πιο γι' και σταμάτα! Τι πας τώρα, τι μπουνιές! Θες να ακούσεις την υπόλοιπη ιστορία! Κοίταξε, πίστεψε με, δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να ακούσω την υπόλοιπη ιστορία. Γι' αυτό όμως που είμαι απολύτως σίγουρος είναι ότι δεν έχω καμία διάθεση να τρώω άλλες μπουνιές και άλλες γλωσσές από σε σπάθο!